Πάμε να δούμε λοιπόν τους ζυγούς, που για σας το γεγονός ότι φεύγει από απέναντί σας ο Άρης, εγώ για καλό το λέω, με την έννοια ότι σταματάει αυτή η ασφυκτική πίεση των υποχρεώσεων, των ευθυνών, των απαιτήσεων, τα προγράμματα, τα ωράρια έτσι, τα περίεργα. Όλο αυτό που το προηγούμενο σχεδόν 1,5 μήνα πίεσε πάρα πολύ. Από εδώ και κάτω λοιπόν ο Άρης μπαίνει σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που έχει σχέση με οικονομικά θέματα. Το χρήμα γενικώς είναι αυτό το οποίο θα σας απασχολήσει με διάφορους τρόπους, είτε το διαχειρίζεστε εσείς για άλλους, είτε έχει να κάνει με τα δικά σας χρήματα και τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζεστε, επενδύετε και γενικότερα ό,τι αφορά λογαριασμούς, ό,τι αφορά δεν εννοώ το μισθό σας, εννοώ όλα τα υπόλοιπα που έχουν σχέση με τα οικονομικά, φορολογικά, κληρονομικά, διατροφές, ασφάλειες, όλα αυτά, εκεί φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο θα τραβήξουν την προσοχή σας και θα χρειαστεί να τα τακτοποιήσετε με κάποιο τρόπο. Βέβαια, αυτό το διάστημα θα μπορούσε να είναι και ένα αρκετά παραγωγικό διάστημα για τα οικονομικά, δηλαδή να βγάλει κέρδος, δεν το λέω αρνητικά, το ότι θα χρειαστεί να ασχοληθείτε με τα οικονομικά. Και από την άλλη πλευρά είναι και ένας τομέας που έχει να κάνει πιο πολύ με το βαθύτερο συναίσθημά σας. Άρα νιώθω ότι θα υπάρχει έτσι και μία περίοδος με μεγαλύτερη σταθερότητα και σε ό,τι έχει να κάνει με τα προσωπικά, με τα ερωτικά.